Η αναφορά του CEO της Pfizer Albert Bourla από το βήμα του 7ου Φόρουμ Δελφών ότι χάρη στη τεχνολογία mRNA μέσα στα επόμενα 3 χρόνια μπορεί να έχουμε εμβόλιο για τον καρκίνο αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για την ανθρωπότητα. Ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, Ευάγγελος Μανολόπουλος, διασαφηνίζει ποιες θα μπορούσαν να είναι οι προσδοκίες μας τα επόμενα χρόνια στη μάχη κατά της επάρατης νόσου. Ο Μπουρλά μίλησε με αισιοδοξία και μοιράζομαι την αισιοδοξία του. Πιστεύω και εγώ ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε τα πρώτα εγκεκριμένα φάρμακα, εμβόλια, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε για τον καρκίνο. Να πούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι θεραπευτική η προσέγγιση με την τεχνολογία mRNA που τώρα την έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχει εξελιχθεί χάρη στα εμβόλια. Μπορούμε να χορηγήσουμε σχεδόν οτιδήποτε στα κύτταρα, στοχευμένα σε συγκεκριμένα κύτταρα και να τα κάνουμε να παράγουν μια πρωτεΐνη. Άρα θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να χορηγήσουμε εκρηκτικά σε καρκινικά κύτταρα το mRNA για να παράγουν μια πρωτεΐνη που θα σκοτώνει τον ογκογύρο. Αυτό είναι θεραπευτική προσέγγιση. Για εμβολιασμό προϋποθέτει κάποιες, πρέπει να ξέρουμε το αίτιο που προκαλεί την κατάσταση. Αυτό μόνο σε συγκεκριμένους τύπους όγκων μπορούμε να το ξέρουμε. Αν είναι οφείλεται σε ιούς όπως η σπατίτιδας Β που προκαλεί καρκίνο του ύπατος ή το καρκίνο του τραχύλου μήτας των γυναικών που, με τον HPV που όμως εκεί υπάρχουν εμβόλια. Οι περισσότεροι όγκοι όμως δεν οφείλονται σε κάποια ή σε κάποια μόλυνση, αλλά ενδογενή αίτια, το γενετικό background του ατόμου σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες ή τρόπο ζωής. Εκεί λοιπόν δύσκολο να κάνουμε εμβόλιο. Ο κύριος Μανολόπουλος εξηγεί τους μηχανισμούς με τους οποίους η συγκεκριμένη τεχνολογία θα οδηγήσει σε εμβόλια, κυρίως όπως εκτιμά στην πρόληψη της δημιουργίας μεταστατικών όγκων, αλλά και σε θεραπείες ορισμένων μορφών καρκίνου. Μπορούμε όμως στην περίπτωση των μεταστατικών όγκων, όταν εμφανίζεται ένας πρωτογενής όγκος και τον απομακρύνουμε χειρουργικά, να χαρακτηρίζεται αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να ετοιμάσουμε ένα εμβόλιο για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των κυττάρων, ώστε να χορηγηθεί στο άτομο που έχει περάσει τον πρωτογενή όγκο, ώστε να αποτρέψουμε την πιθανότητα μετάστασης μεταστατικών κυττάρων που υπάρχουν και κάποιες μπορεί να αυξηθούν και να προπλασιαστούν και να πάνε σε άλλο όργανο και σε πολλές περιπτώσεις όγκων, τότε είναι που επέρχεται το μοιραίο, όπως χαρακτηριστικά ο κυκλίνος του μαστού. Εκεί λοιπόν, αν μπορέσουμε να έχουμε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό και με τεχνολογία mRNA να ετοιμάσουμε εμβόλιο, να το πάρει η γυναίκα που έχει αυτό το πρόβλημα και να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση, τη μοιραία επανεμφάνιση του όγκου. Άρα πρέπει να περιμένουμε τέτοιες εφαρμογές τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό πολλοί θεωρούμε, επιστήμονες θεωρούμε ότι η ανάπτυξη σε mRNA τεχνολογίες είναι μια επανάσταση που έσωσε εκατομμύρια ζωές τώρα με το εμβόλιο, αλλά θα αποδειχθεί μακροπρόθεσμα ωφέλιμη και θα σώσει πολλά ζωές ακόμα και σε άλλα παιδιά πέρα από τις λοιμώξεις του κορονοϊού, όπως ο καρκίνος, αλλά και σε άλλα χρόνια νοσήματα. Γιατί την ίδια αρχή, τη θεραπευτική, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για την αντιμετώπιση και άλλων χρόνιων νοσημάτων, του καρδιακού, του διαβήτη, αλλά που αυτή τη στιγμή έχουμε ελλείμματα θεραπευτικά, έχουμε κάποια φάρμακα, αλλά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές.